Πάμε στον βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία και πρώην υπουργό, τον κύριο Γιώργο Κουμουτσάκο. Ίσως θα έπρεπε να πούμε και μια κουβέντα γι' αυτό. Καλημέρα σας, κύριε Κουμουτσάκο. Χρόνια πολλά. Καλημέρα. Χρόνια πολλά. Και να μην μου το λέγατε, θα ήθελα να παρέμβω σε αυτό το κρίσιμο θέμα που θίξατε. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Πριν πω γιατί προβληματίζει, και το αναφέρατε πολύ σωστά, τελικά είναι θέμα ουσίας δημοκρατίας. Στους ακροατές που μας ακούνε, θα ήθελα πραγματικά να τους ενθαρρύνω να δουν μια ταινία του Netflix που λέγεται The Social Dilemma, το κοινωνικό δίλημα, που είναι ουσιαστικά ένα ντοκιμαντέρ, δεν είναι ταινία, που βάζει όλα αυτά τα ζητήματα της ιδιωτικότητας, της ισχύος εκείνου που κατέχει ουσιαστικά τα μεγάλα δεδομένα. Αυτή είναι η νέα δύναμη, και οικονομική και πολιτική και κοινωνική, στην εποχή του διαδικτύου. Είναι ποιος κατέχει τα δεδομένα. Έτσι, έτσι. Μα για αυτό να φτάνει τώρα ένας άνθρωπος σαν τον Μάσκ να αγοράζει με 44 δις αυτό το τρομακτικό ποσό. Δεν μπορούμε ούτε να το διανοηθούμε. Μια κοινωνική πλατφόρμα, καταλαβαίνετε γιατί ισχύει μιλάμε. Μιλάμε για μια ισχύ που δεν έχει όμοιά της σε αυτό που λέμε πολιτικές ηγεσίες ακόμα και της ισχυρότερης χώρας του κόσμου, των Ηνωμένων Πολιτειών. Και ίσως μέσα από αυτό κανείς μπορεί να δώσει μια απάντηση σε μια γενικευμένη απορία, η λογική ότι δεν υπάρχουν πια πάρα πολύ ισχυρές ηγεσίες στην Ευρώπη κλπ. Μα η μετακίνηση της ισχύος έχει φύγει από τις πολιτικές και νομιμοποιημένες μέσω δημοκρατικών διαδικασιών εξουσίες και κυβερνήσεις, και έχει μεταφερθεί σε μεγάλο βαθμό σε εκείνους που κατέχουν, όπως σας είπα και πριν, τα δεδομένα. Μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό με πολιτικά μέσα, με δημοκρατικά μέσα, και πώς? Θα μου επιτρέψετε να πάω λίγο πίσω τη συζήτηση. Το λέω γιατί άκουσα και τις Ηνωμένες Πολιτείες να ανησυχούν, και το Λευκό Οίκο που του ζητήθηκε ένα σχόλιο για αυτήν την εξαγορά, είπε μεν ουδέν σχόλιο, αλλά εξέφρασε αυτή την ανησυχία. Είναι λογικό ότι, κοιτάξτε, στις δημοκρατίες που έχουν ρίζες, και η Αμερικανική Δημοκρατία είναι μία από αυτές, η αναφορά είναι η λαϊκή ψήφος, όπως και στις δημοκρατίες της Ευρώπης, το να περάσουν προσωπικά δεδομένα, όσο εξασφαλισμένα και αν φαίνονται να είναι αυτά, στα χέρια ενός ή δύο ιδιοκτητών των δεδομένων αυτών, αντιλαμβάνεστε ότι βάζει μετεπιτάσιος, με δύναμη, ένα ζήτημα δημοκρατίας. Και εκεί πιστεύω ότι η απάντηση, θα πάω λίγο πίσω για να σας πω ποια πιστεύω ότι είναι η απάντηση, σε μια ομιλία ενός φιλελεύθερου πολιτικού που ήταν ο τότε πρόεδρος της Γαλλίας Σαρκοζή, ο οποίος στην Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, το θυμάμαι γιατί ήμουν εκεί το 2008, έκανε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία και μίλησε για ρυθμισμένο καπιταλισμό, regulated capitalism. Δεν αμφισβητεί κανένα στην ελεύθερη αγορά, αλλά δεν μπορεί η ελεύθερη αγορά να οδηγήσει σε καταστάσεις ασίδωτης ισχύως σε μη νομιμοποιημένα χέρια, δηλαδή σε χέρια που δεν έχουν τη λαϊκή έγκριση. Βέβαια, ανοίγει πάντως μια τεράστια συζήτηση που πρέπει να απασχολήσει τους πάντες, έτσι. Τεράστια συζήτηση. Και να πω κάτι, κύριε Οικονόμου. Ελπίζω ότι αυτούς τους προβληματισμούς που μοιράζεστε εσείς, εγώ και η δική μας γενιά, τα νεότερα παιδιά μας κοροϊδεύουν, μας λένε ότι είμαστε η γενιά των boomers, του 60 ή του 70. Σωστό. Αλλά νομίζω ότι έχουμε προσαρμοστεί πάντως εμείς στα δεδομένα, η γενιά δική μας. Έχουμε προσαρμοστεί και εμείς. Ζήσαμε με τηλέφωνο, με πλήκτρα, με καντράν, πώς το λένε, που γύριζε γύρω-γύρω, που δεν το θυμούνται καν οι νέοι, σήμερα το λες και γελάνε, δεν ξέρουν καν τι είναι, γιατί δεν το έχουν δει. Ναι. Ζήσαμε λοιπόν εύκολα τη μετάβαση αυτή στη νέα τεχνολογία και έχουμε προσαρμοστεί πλήρως αυτή τη μετάβαση και τη χρησιμοποιούμε πλήρως την νέα τεχνολογία, έτσι. Πράγματι, και έχουμε δείξει μια προσαρμοστικότητα, και θα έλεγα ότι είμαστε ένας πολύ καλός συνδυασμός προσαρμοστικότητας στη νέα τεχνολογία και αναφορών σε θεμελιώδεις κοινωνικές και δημοκρατικές αρχές, και αυτό μας κάνει μια ομάδα ανθρώπων που θα πρέπει, πιστεύω, να ακουγόμαστε περισσότερο. Αλλά η γενιά Z, όπως λέγεται, η γενιά που είναι εξοικειωμένη με το ίντερνετ και από τα πρώτα τους βήματα, δηλαδή από 6 χρονών βλέπεις παιδιά να χειρίζονται τα φορητά τηλέφωνα και όλο το διαδίκτυο με τεράστια ευκολία, που εμείς, κύριε Οικονόμου, πρέπει να ομολογήσουμε ότι δεν έχουμε ακόμα. Δεν ξέρω αν αυτή η γενιά, που είναι η επόμενη, είναι το αύριο, είναι η μετά αμέσως από εμάς, έχει αυτούς τους προβληματισμούς για την εξασφάλιση της ιδιωτικότητας, της δημοκρατικής λήψης. Νομίζω δεν τους πολύ έχει, τουλάχιστον στο βαθμό που τους είχαμε εμείς, κύριε Κουμουτσάκο, των προσωπικών δεδομένων και όλα αυτά που εμείς τα συζητάγαμε κάποτε και μάλιστα διαφωνούσαμε και πάρα πολύ στην Ελλάδα. Θυμόστε τη συζήτηση με τις κάμερες και όλα αυτά. Πια η ιδιωτική ζωή
είναι στη δημόσια σφαίρα πια των παιδιών. Δεν τους ενδιαφέρει καν αυτό. Πράγματι, αλλά την ίδια στιγμή έχουν και μια ανησυχία. Εγώ μιλάω πολύ με τα παιδιά μου για αυτό το ζήτημα. Αναγνωρίζουν το ενδιαφέρον και τη γοητεία όλου αυτού του κόσμου, αλλά ταυτόχρονα έχουν και μια ανησυχία της μη έκθεσης. Mm-hmm. Αυτό μπορεί να συμβαίνει στα δικά μου παιδιά ή στα δικά σας παιδιά ή σε κάποια παιδιά γονιών που έχουν μιλήσει πολύ για αυτό το θέμα. Άλλα παιδιά δεν έχουν αυτή την ευκαιρία. Νομίζω ότι αυτή η συζήτηση που ξεκινάει με αφορμή αυτή την τεράστια αγορά των 44 δισεκατομμυρίων, ένα απίθανο ποσό, αν μετρήσει κανείς 1 έως 44 θέλει τουλάχιστον 1,5 λεπτό, φανταστείτε το αυτό σε δισεκατομμύρια. Ναι, ναι. Λοιπόν, νομίζω ότι η δική μας γενιά που έχουμε συγκρατήσει αυτές τις ευαισθησίες της δημοκρατίας, της ιδιωτικότητας και όλα αυτά, μαζί με την ικανότητά μας να είμαστε μέσα στην εποχή, νομίζω ότι πέφτει πολύ μεγάλο βάρος σε εμάς που έχουμε και ένα δημόσιο λόγο, έχουμε τη δυνατότητα και την ευθύνη του δημόσιου λόγου να ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση, να την ανοίξουμε με νυφαλιότητα, αλλά και με, αν χρειαστεί, και με κάποια πιεστικότητα. Ξαναγυρνάω στην ομιλία του Σαρκοζή του 2008 και την ξαναβάζω ως όρο στη δημόσια συζήτηση με την αφορμή που μου δώσατε. Μα και ενώ τώρα. Ρυθμισμένος καπιταλισμός. Σωστό. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά τώρα και έχουμε συζητήσει πια και έχουμε περάσει μια άλλη τελείως σφαίρα, σε μια άλλη διάσταση με τη συζήτηση αυτή με αφορμή την εξαγορά του Twitter από τον Musk. Στην Ελλάδα τώρα, σκεφτείτε τι συζητήσεις υπάρχουν. Στην Ελλάδα συζητάμε, για παράδειγμα, αφορμή σήμερα ένα πρωτοσέλιδο μιας εφημερίδας, της εφημερίδας των συντακτών, η οποία ισχυρίζεται ότι ο Πρωθυπουργός με την επίσκεψή του σήμερα στη Σκωτία πάει να φέρει από την πίσω πόρτα τη μοναρχία στην Ελλάδα. Δηλαδή, πραγματικά είναι να απορεί κανείς με την ποιότητα του διαλόγου στην Ελλάδα και των μέσων ενημέρωσης. Ακόμα, εγώ θα το πω και αυτό. Γιατί όχι. Θα σας αποκαλύψω, έχετε πολύ δίκιο, θα σας αποκαλύψω ότι διάβασα δύο φορές για να είμαι σίγουρος ότι το αναφέρει αυτό. Μια εφημερίδα που έχει ένα παρελθόν και έχει δώσει εγγύα σοβαρότητας. Διάβασα δύο φορές το εξώφυλλο για να συνειδητοποιήσω αν έλεγε αυτό το οποίο λέει. Mm-hmm. Δηλαδή η επίσκεψη και η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον διάδοχο του Βρετανικού θρόνου της Αγγλίας είναι προεόρτιο κατά τους συντάκτες επιστροφής της Βασιλείας στην Ελλάδα. Με συγχωρείτε, αλλά στερείται κάθε σοβαρότητος. Είναι αστείο αυτό. Είναι και κακόγουστο αστείο. Απορώ ειλικρινά πως μια εφημερίδα με την ιστορία της εφημερίδας των συντακτών, ανεξάρτητα συμφωνεί ή διαφωνεί κανείς μαζί της, έπεσε σε αυτή την τεράστια παγίδα αναξιοπιστίας. Mm-hmm. Γιατί είναι μια παγίδα αναξιοπιστίας αυτό το πρωτοσέλιδο. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κουμπουτζάκο. Δεν έχω άλλο χρόνο. Πρέπει να κλείσουμε. Σας ευχαριστώ. Δεν πειράζει. Ήταν πολύ. Νομίζω ήταν πολύ πιο ουσιαστική αυτή η συζήτηση που κάναμε σήμερα. Και σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Ήταν πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα και εγώ με μεγάλη χαρά συμμετείχα σε αυτή. Να είστε καλά. Ο Μάιος άλλωστε θα μας δώσει αφορμές να μιλήσουμε και για τα εξωτερικά. Βεβαίως. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Τρεις κρίσιμες ημερομηνίες. Το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, η επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Συμβούλιο Κορυφής στις 30 Μαΐου για να δούμε τι θα κάνουμε. Ακριβώς, θα είναι πολύ πλούσιος ο Μάης, έχετε δίκιο. Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ, καλημέρα και καλή συνέχεια. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.